Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πιπηλή για τη τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη θαυμάσια ημερίδα της πάντα επίτηρης τρομβοκαρδιολογίας, η οποία έρχεται να θέσει ερωτήσεις και προβληματισμούς και να δώσει κέρυες απαντήσεις. Λοιπόν, το περιστατικό μας είναι κολπική μαρμαργή σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια. Το περιστατικό περιλαμβάνει έναν άνδρα 73 ετών με συχνές κρίσεις κολπικής μαρμαργής, παρακολουθείται σε τακτική βάση από καρδιολόγο και χορηγείται αντιαριθμική και αντιπυκτική αγωγή. Από νεφρολογικής πλευράς πάσχει από χρόνια σπειραματονεφρίτιδα και είναι σε συχνή νεφρολογική παρακολούθηση. Στην αρχή της παρακολούθησης είχε κρεατινίνη 1,9, υπολογιζόμενη κάθαρση κρεατινίνης 37 και σωματικό βάρος 85 κιλά. Λαμβάνει αντιπυκτική αγωγή με τα μπιγκατράν 110 μιλιγκράμμ επί 2. Εδώ, σε αυτό το πινακάκι, βλέπουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, 73 ετών, κρεατινίνη 1,9, κάθαρση κρεατινίνης 37, το αντιπυκτικό είναι το μπιγκατράν 110 επί 2. Με βάση την κάθαρση της κρεατινίνης, συστήνεται στον ασθενή να παρακολουθεί την ουρία και την κρεατινίνη κάθε 4 μήνες το αργότερο. Ένα χρόνο μετά, σε νέες αιματολογικές εξετάσεις, έχει κρεατινίνη 3,2, υπολογιζόμενη κάθαρση 25, το σωματικό του βάρος είναι 83 κιλά, είναι πλέον 74 ετών. Γίνεται αλλαγή της αντιπυκτικής του αγωγής, δηλαδή σταμάτησε το αντιπυγατράν και ξεκινάει ριβαροξαμπάν 15 μιλιγκράμμ επί 1. Πάλι σε αυτό το πινακάκι που βλέπουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, η κρεατινίνη από 1,9 στο 3,2, η κάθαρση της κρεατινίνης από 37 στο 25, αλλαγή του αντιπυκτικού από τα μπιγκατράν σε ριβαροξαμπάν 15 μιλιγκράμμ επί 1. Με βάση την κάθαρση της κρεατινίνης, συστήνεται στον ασθενή να παρακολουθεί την ουρία και την κρεατινίνη κάθε 2 μήνες το αργότερο. Η νεφρική νόσος εξελίσσεται, οπότε 2 χρόνια μετά ο ασθενής έχει κρεατινίνη 5,4, είναι πλέον 76 ετών, έχει σωματικό βάρος 79 κιλά και η κάθαρση κρεατινίνης είναι στα 13 μέλα να μείνει, ενώ πλέον ξεκινάει και συνεδρίες τεχνητού νεφρού. Γίνεται αλλαγή της αντιπυκτικής του αγωγής, σταματάμε το ριβαροξαμπάν και ξεκινάει συντρόμ, που είναι η ασινοκουμαρόλη, κουμαρινικό. Ωστόσο, μετά από κάποιους μήνες, λόγω μεγάλων μεταβολών στις μετρήσεις του INR, αλλάζει το αντιπυκτικό σε απιξαμπάν 2,5 μιλιγκράμμ 2 φορές την ημέρα, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο μήπως έπαιρνε η ριβαροξαμπάν στην πιο μειωμένη δόση 10 μιλιγκράμμ επί 1. Συνοπτικά, πάλι τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, η κρεατινίνη από 3,2 έχει πάει στο 5,4, η κάθαρση από 25 στο 13, έγινε αλλαγή του ριβαροξαμπάν σε συντρόμ, λόγω μεγάλων μεταβολών του INR, καταλήξαμε στο απιξαμπάν 2,5 επί 2, και συζητήθηκε μήπως έπαιρνε και ριβαροξαμπάν 10 μιλιγκράμμ επί 1. Ποια είναι τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί? Ποιος είναι ο μεταβολισμός των αντιπυκτικών και ιδίως των NOAX μέσω των νεφρών? Ποια αντιπυκτικά επιτρέπονται στα διάφορα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας και ποια η δόση τους? Κάθε πότε παρακολουθούμε την κρεατινίνη και την ουρία σε κάποιον που παίρνει NOAX? Πώς υπολογίζεται η κάθαρση της κρεατινίνης? Μπορεί τα κουμαρινικά να δημιουργήσουν οξία ή χρόνια νεφρική βλάβη? Και ποια είναι τα ερωτήματα σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και αιμοκάθαρση? Ποια είναι η θέση των NOAX σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια? Μετράμε επίπεδα των NOAX όταν τα χρησιμοποιούμε σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια? Σε χρόνια αιμοκάθαρση πετυχαίνουν τα κουμαρινικά ικανοποιητικό ποσοστό θεραπευτικών τιμών INR, το λεγόμενο TTR, Time to Therapeutic Range? Και μήπως τελικά να μην δίνουμε καθόλου αντιπυκτικά σε ασθενείς υπό χρόνια αιμοκάθαρση? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαζδράκη. Ορισμένα από τα ερωτήματα θα μας τα απαντήσει με την ανασκόπηση των συστάσεων ο κύριος Γεράκης. Τα υπόλοιπα τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την πρώτη καρδιολογική κλινική και κυρίως τον Θάνατο Πιπηλή για την πρόσκληση σε ένα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ο κύριος Μαζδράκης σας έπεισε, πιστεύω, ότι όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, πατάμε πάνω σε κίνδυνο ενιάμων. Αλλάζει συνέχεια η νεφρική λειτουργία, επιταχύρω και οι προβληματισμοί είναι σοβαροί. Απλώς σας αναφέρω τα διάφορα στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Μας ενδιαφέρει η κάθαρση κάτω από 60 ml,
που έχουμε νεφρική ανεπάρκεια σημαντική. Όταν έχετε ένα ασθενή με κολπική μαρμαριγή, να ξέρετε ότι στο 1 τρίτο θα έχει νεφρική νόσο. Και ένας ασθενής που έχει νεφρική νόσο, περίπου το 20% θα αναπτύξει κολπική μαρμαριγή. Είναι δύο καταστάσεις που συνδέονται, γιατί έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, τους οποίους τους γνωρίζετε. Λυκία, οδιαβήτηση, υπέρταση, παχυσαρκία, βαλβιδοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν τόσο νεφρική νόσο όσο και κολπική μαρμαριγή. Κάποιος που έχει κολπική μαρμαριγή όμως, ανεξάρτητα από το ιστορικό του, λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας, θρομβεμβολίας, αντιπηκτικών, μπορεί να αναπτύξει οξία ή χρόνια νεφρική νόσο. Κάποιος που έχει χρόνια νεφρική νόσο, ανεξάρτητα πάλι από το προηγούμενο ιστορικό του, λόγω ουρεμίας, διαταραχών ασβεστίου και φωσφόρου, μυοκαρδιοπάθειας, ίνωση του μυοκαρδίου, αρτηριοσκλήρηση, μπορεί αυτός να αναπτύξει de novo κολπική μαρμαριγή. Άρα λοιπόν δύο καταστάσεις που συνδέονται πάρα πολύ. Δυστυχώς οι μελέτες οι μεγάλες που καθιέρωσαν τη χρήση των DOACs δεν είχαν αντιπροσώπευση ασθενών με νεφρική νόσο. Βλέπετε ένα μικρό ποσοστό, μόνο 1,5% στο απίξαμπαν, είχε κάθαρση κάτω από 30 ml. Άρα λοιπόν, όταν συμβαίνει κολπική μαρμαριγή σε ένα ασθενή με νεφρική νόσο, έρχονται οι καρδιολόγοι με τις συστάσεις τους και μας λένε περίπου τι πρέπει να γίνει. Και εμείς οι νεφρολόγοι, με αμηχανία, δεν έχουμε τι να τους πούμε, γιατί δεν υπάρχουν οδηγίες, δεν υπάρχουν μελέτες. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, κόψτε λίγο, μειώστε λίγο τη δόση. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Διότι οι αλγόριθμοι διαστρωμάτωσης κινδύνου, Charles Watts Scores και Hatch Blood κτλ. Και άλλοι αλγόριθμοι, δεν έχουν καμία βάση σε ασθενείς με νεφρική νόσο. Έχει βρεθεί ότι δεν προβλέπουν τις παρενέργειες στα ισχυμικά επεισόδια. Η ασυμπτωματική αλλά και η σιωπηλή κολπική μαρμαριγή είναι πιο συχνή τουλάχιστον 3 φορές στους ασθενείς με νεφρική νόσο από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Τα εγκεφαλικά επεισόδια, ισχυμικά και αιμορραγικά, συμβαίνουν ανεξάρτητα από την κολπική μαρμαριγή. Γνωρίζετε ότι στο γενικό πληθυσμό, και στο γενικό πληθυσμό μάλλον, τα ισχυμικά επεισόδια δεν πάνε παράλληλα με την κολπική μαρμαριγή. Αυτό συμβαίνει ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει χρόνια νεφρική νόσο. Ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι πολύ συχνός, είναι συχνότερος. Υπάρχουν μη παραδοσιακοί παράγοντες αυξημένου καρδιακιακού κινδύνου, όπως είναι η ουρεμία, οι διαταραχές ασβεστίου και φωσφόρου, παραθορμόνη κτλ. Λόγω αυτών των πραγμάτων, ότι δηλαδή ο καρδιακιακός κίνδυνος δεν σχετίζεται τόσο πολύ με την κολπική μαρμαριγή, η αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής αγωγής είναι μειωμένη. Υπάρχει δυσκολία στο να εκτιμήσουμε ακριβώς την νεφρική λειτουργία. Άρα υπάρχει δυσαρμονία δοσολογίας εδώ σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει υπερδοσολογία, που είναι η πιο συχνή, άρα υπάρχει και υποδοσολογία, η οποία γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία έχει για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων. Βλέπετε λοιπόν, όταν έχουμε ένα ασθενή ο οποίος θα κάνει κατακράτηση της δόσης, θα πάρει μια δόση, όταν θα πάρει τη δεύτερη, αυτή θα αθρηστεί και όλο θα οδηγείται σε αυξημένα επίπεδα συνέχεια της αντιπηκτικής του αγωγής, με αυξημένο κίνδυνο. Επίσης, η κολπική μαρμαριγή από μόνη της, είπαμε ότι μπορεί να επιδεινώσει την νεφρική νόσο. Το περίπου 3 φορές των ασθενών με νεφρική νόσο και κολπική μαρμαριγή θα καταλήξει σε στάδιο, τελικό στάδιο, έναντι των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που δεν είχαν κολπική μαρμαριγή. Τα κύρια αίτια είναι αιμοδυναμικοί λόγοι, διέγερση του συμπαθητικού, του συστήματος ρενής αγκιοτασίνης, νεφρικά μικροέφραχτα, νεφροπάθεια αντιπηκτικά, ιδίως η αντιβιταμίνη Κ. Και τα DOACs, σε σχέση με την αντιβιταμίνη Κ, αυξάνουν λιγότερο τον κίνδυνο επιδείνωσης της νεφρικής νόσου και υπάρχει σχετική μελέτη για το ριβαρόξαμπαν. Τώρα, η αντιβιταμίνη Κ σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο δεν μειώνει τα θρομβοεμβολικά επεισόδια όπως έχει βρεθεί, αντίθετα αυξάνει τις αιμορραγίες. Η έλλειψη της βιταμίνης Κ μπορεί να είναι απόλυτη ή και λειτουργική. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολο, κύριε Μαζδράκη, θα μπορέσουμε να έχουμε ασθενείς που θα έχουν σταθενό INR και ο χρόνος που είναι κάτω από το θεραπευτικό ευρώ είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Λέω 50-60, αλλά περισσότερο θα έλεγα ακόμα πιο χαμηλά. Υπάρχει μείωση περισσότερο με την αντιβιταμίνη Κ
της νευρικής λειτουργίας. Έχουμε υπασβεστώσεις αγγείων, καλσιφύλαξη και νευροπάθεια από αντιπηκτικά. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή ο οποίος έχει βουλώσει βασικά το σπήραμά του αλλά και τα σωληνία του νεφρού με θρόμβους από τα αντιπηκτικά. Επίσης, τρία περιστατικά που είχαμε ανακοινώσει πριν από 20 χρόνια ήταν ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, οι οποίοι παίρνανε και οι τρεις συνδρόμους. Είναι μια καταστροφική παρενέργεια της αντιβιταμίνης Κ. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Φεύγουμε από τη βιταμίνη Κ, θα μας λύσουν τα προβλήματα τα DOACs. Δύο χαρακτηριστικά μόνο θα σας πω, που έχουν σημασία. Το Dabigatran στο 80% έχει νεφρική κάθαρση. Και έχει νεφρική κάθαρση και μπορεί να αποβληθεί και λόγω αιμοκάθαρσης, γιατί δεν δεσμεύεται πολύ με τις πρωτεΐνες. Οπότε μπορούμε εύκολα να το βγάλουμε. Υπήρχε η άποψη, μάλλον υπάρχει η άποψη, ότι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει έτσι την τοξικότητα από το Dabigatran, από το Pradaxa. Αυτό μάλλον ανεκδοτικό πρέπει να φανεί, γιατί μου κάνει εντύπωση πώς θα μπορούσε κανείς να βάλει καθετήρα κεντρικής γραμμής, να βάλει τον ασθενή σε αιμοκάθαρση για να του βάλει το Dabigatran. Ένα άλλο πρόβλημα που μειώνει την αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης στην αφαίρεση του Pradaxa είναι ότι υπάρχει και μεγάλος όγκος κατανομής. Άρα μπορεί κανείς να αφαιρέσει μόνο το 50%, ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή μπορεί να αφαιρέσουν την αιμοκάθαρση, της δόσης του Dabigatran. Αντίθετα, το Apixaban έχει πολύ μικρή νευρική κάθαρση. Ως προς τη δοσολογία, αν ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα οδηγίες, βλέπετε ότι κάτω από 30 κάθαρση δεν μπορούμε να δώσουμε Pradaxa και κάτω από 15 δεν πρέπει να δώσουμε ή υποαιμοκάθαρση να δώσουμε Rivaroxaban και Apixaban. Επειδή όμως εμείς είμαστε βέβαια στην Ευρώπη, αλλά βλέπουμε και την Αμερική, στην κλινική πράξη τα πράγματα είναι κάπως πιο χαλαρά, όπως σας τα είπε και ο κ. Μαστράκη, στην περίπτωση που έχουμε κάτω από 15 μπορούμε να σκεφτούμε να δώσουμε Rivaroxaban 15 ή και 10 μιλιγράμμ ή 2,5 μιλιγράμμ επί 2. Μάλιστα, μερικοί τολμούν να δώσουν στην αιμοκάθαρση πλήρη δόση. Είναι κάτι που οδηγεί σε αιμορραγίες και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς, οι μελέτες, όπως σας είπα, δεν μας βοηθάνε. Κάποιες νεότερες μελέτες που έχουν γίνει με μικρό αριθμό ασθενών φάνηκε ότι όταν δίνουμε Apixaban σε μικρή δόση, σε σχέση με αντιβιταμίνη Κ, δεν είχαμε καμιά διαφορά. Αντίθετα, και τα δύο σκέλη της μελέτης είχαν πολύ, σε μεγάλο ποσοστό αιμορραγίες και λιγότερα θρομβοεμβολικά. Επίσης, μία άλλη μελέτη που σύγκρινε το Apixaban με την αντιβιταμίνη Κ διακόπηκε πολύ πρόωρα, αλλά φάνηκαν ότι είχαμε πολλές αιμορραγίες και εκεί. Αυτή η μελέτη, η οποία ξεκίνησε πιο πολύ για να δείξει την βοήθεια που μπορεί να προκαλέσει η χορήγηση της βιταμίνης Κ, ήταν η επέκτασή της, φάνηκε ότι το Rivaroxaban έχει κάποιο όφελος και αναμένουμε μια άλλη μελέτη που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα για την αντιβιταμίνη Κ versus πλασίμπο. Να μην δώσουμε τίποτα. Άρα λοιπόν τα αντιπηκτικά σε ασθενείς με αιμοκάθαρση έχουν πολλά υπέρ. Όταν έχουμε προηγούμενο θρομβοεμβολικό επεισόδιο αυξημένη ηλικία διαβήτης, αυτό είναι υπέρ στο να δώσουμε αντιπηκτικά. Αντίθετα, κατά είναι το ιστορικό αιμορραγίας, πολυφαρμακία, ευπάθεια, μειωμένη συμμόρφωση του ασθενούς. Προτείνουν μερικοί ότι ένα dialysis score, όταν έχουμε πάνω από 2 dialysis score, να δώσουμε αντιπηκτικά. Αντίθετα, εάν έχουμε μικρότερο από 2, να μην χορηγήσουμε αντιπηκτικά. Βεβαίως, χρειάζεται μια τροποποίηση των αντιμεταλλικών φαρμάκων, τη υπαρνή στην αιμοκάθαρση κτλ. Άρα, σε ένα ασθενή που έχει κολπική μαρμαριγή και έχει νεφρική νόσο, πρέπει να γίνει αρχική αξιολόγηση του θρομβεμβολικού και αιμορραγικού κινδύνου, όπως γνωρίζετε, να αποφασίσουμε χρειάζεται να δώσουμε αντιπηκτική αγωγή. Αν έχει μηχανική βαλβίδα και μέτρια ή σοβαρή στένωση μητροειδούς, θα δώσουμε αντιβιταμίνη Κ. Αν είναι νοσηλευόμενος και έχει συνοσηρότητες, καλό είναι να ξεκινήσουμε με υπαρίνη. Μέχρι στάδιο 4 έως 3β δηλαδή, μπορούμε να ξεκινήσουμε και μάλιστα με αυτή τη σειρά, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban ή αντιβιταμίνη Κ. Αν έχει στάδιο 4 νεφρική νόσο, πρέπει να κάνουμε ξανά, να καθίσουμε και να κάνουμε επαναξιολόγηση. Πρέπει να πάρει αντιπηκτική αγωγή. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να του δώσουμε Rivaroxaban μειωμένη δόση, Apixaban μειωμένη δόση, αντιβιταμίνη Κ ή να μην δώσουμε καθόλου αντιπηκτική αγωγή. Εάν έχει στάδιο, τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, πάλι πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε. Θα του δώσουμε Apixaban
2,5 επί 2 αντιβιταμίνη Κ ή δεν θα του δώσουμε καθόλου αντιπληκτική αγωγή. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, πιστεύω να σας έχω πείσει ότι όταν θέλουμε να αποφασίσουμε για αντιπληκτική αγωγή, είναι σαν να οδηγούμε τον ασθενή ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριδη, ανάμεσα σε ένα μεγάλο αιμορραγικό κίνδυνο και σε ένα μεγάλο θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεράκη. Πραγματικά μας απαντήσατε όλα τα ερωτήματα. Πολύ, πολύ αξιολογική τοποθέτηση. Από τους σχολιαστές θέλει κανείς να κάνει κανένα σχόλιο, κύριος Δουδέμπενος. Όπως είπες, τα είπε όλα ο κύριος Γεράκης, αλλά να τονίσουμε ξανά πάλι μερικά που να μείνει αυτή την ιστορία. Είναι ότι η άρρωση με χρόνια νεφρική νόσου είναι αυξημένου θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου, όπως συμβαίνει και με τα αντιμοβιταλιακά που ξέρουμε από τα ξέρετε στεφανερά σύνδρομα. Αυτό που μου φαίνεται πιο πολύ είναι ότι όταν χειροτερεύει η νεφρική λειτουργία με τα ΝΟΑΞ, χειροτερεύει λιγότερο από ό,τι με τη βαρφαρίνη, τα είπε και ο Γεράκης, απλώς να τα ξανατονίσω. Στην αιμοκάθαρση, στην Ελλάδα έχουμε 10.000 αιμοκαθερόμενους. Αν υποθέσουμε ότι είναι 30% με κολπική μαρμαδική, δηλαδή μιλάμε για 3.000 ασθενείς. Yeah. Εκεί τα πράγματα από χρόνια που συζητάμε και με νεφρολόγους, ξέρω την κοινή υγεία. Οι νεφρολόγοι δεν δίνουν ποτέ στην πλειοψηφία του σε όλη την Ελλάδα. Οι νεφρολόγοι δεν χορηγούν καθόλου αντιπληκτικά. Οι οδηγίες ήταν είναι ότι οι ευρωπαϊκές λένε όχι. Οι αμερικάνικες στηριγμένες σε registry και όχι σε κλινικές μελέτες έχουν 2α. Και τι άλλο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που... Και όπως είδατε και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι ότι έχει γίνει μια κλινική μελέτη του να δούμε αν χρειάζονται αντιπληκτικά. Όχι να κάνουμε σύγκριση ποιο είναι το καλύτερο. Δηλαδή χρειάζονται αντιπληκτικά αυτή η άρρωση. Γιατί όλες οι μελέτες συγκρίνουν. Χωρίς να έχει γίνει μία από τι να δούμε αν αυτή η άρρωση χρειάζονται αντιπληκτικά. Ωραία. Θα μια πληροφορία σε αυτό και ο κ. Γεράκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάντως υπήρχαν στην Αμερική Registry καταγραφές που δίνανε τα επιξαμπάν στα 5 μιλιγκράμμ σε αιμοκάθαρση. Ναι. Και είχε επικρατήσει στην αρχή. Υπάρχει ένας Έλληνας, μάλιστα, είναι αυτός, ο οποίος έχει μαζέψει 22.000 από το Medicare, από το πρόγραμμα το αμερικάνικο των αιμοκαθερωμένων και δίνουν 5 επί 2. Και θεωρεί ότι αν δώσει 2,5 επί 2 δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα και δίνοντας 5 επί 2 έχει τις ίδιες αιμορραγίες. Υπάρχει όμως και άλλη μελέτη η οποία σου λέει ότι 5 επί 2 έχει περνά στο θεραπευτικό. Εύρος και προκαλεί αιμορραγίες. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη κύριε Καραγιάκη. Κύριε Γεράκη, υπάρχει και το εξής θέμα, ότι οι αιμοκαθερώμενοι παίρνουν σε εσάς υπαρίνη και αρκετή υπαρίνη. Οπότε ο κίνδυνος της αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Όταν κάνουμε κάθε συνεδρία, εσείς τους χορηγείτε υπαρίνη. Είναι υπό απίξαμπαν ή τα καινούργια αντιπληκτικά και δεν μπορούμε να κρίνουμε ακριβώς τον αιμορραγικό κίνδυνο. Δηλαδή, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που δεν μπορούμε να δώσουμε guidelines από εδώ τι θα κάνουμε. Χρειάζεται εξατομίκευση, όπως είπατε. Ναι. Στην τελευταία διαφάνεια έγραψα ότι πρέπει κανείς να μειώσει την υπαρίνη στην περίπτωση που θα πάρει κανείς DOAX στο πιο ελάχιστο στην ελάχιστη δοσολογία για να κάνει την αιμοκάθαρση. Υπάρχει καμία ερώτηση ή σχόλιο από το ακροατήριο? Υπάρχει μόνο, κύριε Κανακάκη, ένα σχόλιο από έναν νεφρολόγο, τον κύριο Στρατάκη το Σταύρο, το βλέπετε. Ο οποίος μας έχει στείλει από την Ικαρία. Ο οποίος λέει ότι σε ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταλλική μητροειδή, αν άλλαξε κάτι στις οδηγίες για τα κουμαρινικά και μόνο, το είπατε πριν, νομίζω ότι δεν άλλαξε τίποτα. Και αν υπάρχει καλσιφύλαξη στα κάτω άκρα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καλσιφύλαξη και βέβαια κόβουμε την αντιβιταμίνη Κ. Δεν μπορεί να συνεχίσει να πει αντιβιταμίνη Κ με καλσιφύλαξη. Και ακολουθούμε θεραπεία. Αν έχει προσθετική μηχανική βαλβίδα και κάνει καλσιφύλαξη, θα πρέπει να. Να κάνει τι? Ίσως θα πρέπει να σκεφτεί κανείς υπαρίνη, αν μπορούσε να. Για ένα διάστημα. Για ένα κάποιο διάστημα, μέχρι να συνέλθει λίγο από την καλσιφύλαξη. Mm. Γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση ότι θα έχει δηλαδή ένα ποσοστό, ας πούμε, θνησιμότητας. Μιλάμε για μεγάλη θνητότητα. Μιλάμε σε ένα χρόνο χάνονται οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει να μαζέψει λίγο τα πράγματα κανείς και μετά να συνεχίσει την αντιβιταμίνη Κ. Ναι. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα γιατί αυτό αντίστοιχα. Αυτό θέλει κάθε φορά δηλαδή να βάλει κανείς το κεφάλι του κάτω και να σκεφτεί τι θα κάνει. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αντίστοιχα και η θρόμβωση της προσθετικής βαρύτητας οδηγεί σε μεγάλη θνητότητα. Εννοείται, βέβαια. Ωραία, να προχωρήσει ο κ. Τσούπος. Ευχαριστώ πολύ.